Να καταστούν βιώσιμες οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες της χώρας, ξεπερνώντας τη τυχερή θέση στην οποία τους έχουν φέρει οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες των τελευταίων ετών, είναι το μεγάλο στίχημα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΕ, που αναδείχθηκε στη διάρκεια της σημερινής ετήσιας εκλογοαπολογιστικής του συνέλευσης. Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας, που ήρθε πρώτος σε Σταυρούς, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε στη συνάντηση του Συνδέσμου ο Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό, κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο χρόνος έχει στενέψει πάρα πολύ. Οι επιχειρήσεις του τύπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη μεγάλη ευθύνη να παραμείνουν οι δυνάμεις του τύπου, γιατί είναι αρχή της δημοκρατίας. Σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο υπάρχουν ζητήματα που αναστέλουν την ανάπτυξη του περιφερειακού τύπου. Οι 5 νεοεκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων θα κληθούν να πιέσουν στην κατεύθυνση στήριξης και ουσιαστικής ενίσχυσης του κλάδου. Είναι μεγάλη η ευθύνη και η υποχρέωση που έχουμε απέναντί τους να δούμε τα σοβαρά θέματα του κλάδου. Υπάρχουν μπροστά μας τα ζητήματα του Μητρώου, υπάρχουν ζητήματα των επιδοτήσεων που έχουν προκύψει οι ανάγκες μέσα από την ενεργειακή κρίση και από όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουν επιβαρύνει την καθημερινότητα των επιχειρήσεών μας. Τα προβλήματα είναι οριζόντια, είναι συγκεκριμένα, ισχύουν για όλους. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός, είτε είσαι στην εσχατιά της Ελλάδος, είτε είσαι στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Τα προβλήματα είναι ίδια, αδιαίρετα και ο κοινός σκοπός είναι για τα μέλη του συνδέσμου μας και γενικότερα για τον περιφερειακό τύπο να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Την ανάγκη να προσαρμοστούν οι περιφερειακές εφημερίδες στη νέα ψηφιακή εποχή, τόνισαν μέλη του ΣΥΠΕ. Στο χαρακτηριστικό της εποχής είναι αφενός μεν τα γενικά κρισιακά φαινόμενα, αφετέρου το συμπληρωματικό ότι ο τύπος βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης εξαιτίας των πιέσεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Άρα λοιπόν η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον και η θέσπιση κανόνων που να προστατεύουν τις κανονικές επιχειρήσεις είναι από τα πρώτα μελήματα νομίζω και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις στο περιφερειακό τύπο και μέσα από το Σύνδεσμο Ημερήσεων Περιφερειακών Εφημερίδων. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να προστατεύσουμε το πρωτότυπο πρωτογενές περιεχόμενο που παράγεται από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι όντως μια μεγάλη πρόκληση γιατί για εμάς έχουμε μπροστά και όλη την ψηφιακή μετάβαση που είναι συνεχώς εξελισσόμενη και πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Στις εκλογές που διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου αναδείχθηκαν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΕ. Γιώργος Μιχαλόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας, Δημήτριος Πλεμένος, εκδότης ημερήσιας εφημερίδας της Καλαμάτας, Ιωάννης Κουτσολιόντος, εκδότης εφημερίδας των Ιωαννίνων, Γιώργος Κατσαΐτης, εκδότης εφημερίδας της Κέρκυρας και Ελένη Διαφωνίδου, εκδότρια ημερήσιας εφημερίδας της Ξάνθης.